από τον Έμφυα. Μιλώ με στοιχεία. Και ποιο είναι το στοιχείο? Ότι η Νέα Δημοκρατία προσέθεσε 200 εκατομμύρια στα 260 εκατομμύρια της μείωσης του Έμφυα που είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση, τα οποία όμως κατευθύνθηκαν στις μεγάλες και τις πολύ μεγάλες περιουσίες. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να σας πω σχετίζεται... με ρωτήσατε για την μείωση των επιχειρήσεων. Καταρχάς, η μείωση του φόρου επιχειρήσεων ακόμη δεν έχει ψηφιστεί. Η κριτική όμως που κάνουμε ως προς αυτό είναι η εξής. Ότι η μείωση κατά 4% του φόρου των επιχειρήσεων και πάλι κατευθύνεται και ελαφρύνει κατά κύριο λόγο τα υψηλά και πολύ υψηλά κέρδη. Για παράδειγμα, μια εταιρεία, ξέρετε ότι το 90% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν κέρδη που δεν είναι άνω των 5.000 ευρώ. Τι σημαίνει μείωση 4% για κέρδη άνω των 5.000 ευρώ, για κέρδη μέχρι 5.000 ευρώ, μέχρι 200 ευρώ το χρόνο. Από εκεί και πέρα, όλο το υπόλοιπο κόστος το δημοσιονομικό δίνεται στις μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Πόσο είναι αυτό, έχει υπολογιστεί? 10%. Το 10% δηλαδή των επιχειρήσεων παίρνουν περίπου το 90% του χώρου. Καταλαβαίνετε? Διότι μια επιχείρηση, για παράδειγμα που έχει κέρδη 5 εκατομμύρια ευρώ, θα δει μείωση του φόρου της κατά 200.000. Ναι, μια επιχείρηση με 5.000 ευρώ θα δει μείωση του φόρου της κατά 200 ευρώ. Εμείς τι λέμε? Ότι το δημοσιονομικό μείγμα... Πόσες υπάρχουν όμως με 10 και 15.000 και 40.000 πλούσιοι είναι όλοι αυτοί? Δεν είναι ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις δηλαδή, που λέτε σήμερα στο... και ανακαλύπτετε σήμερα ότι αυτές είναι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στη χώρα. Σπέκουλα είναι αυτές όμως, τις οποίες εσείς έχετε όμως γίνεται, αυτά τα χρόνια. Γίνεται μόνο για Έμφυα και 120 δόσεις. Και θέλω να ρωτήσω. Όχι κύριε Στρατάκη, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω το επιχείρημα αυτό. Το επιχείρημα λοιπόν τι λέει? Ότι θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία. Εμείς καταρχάς δεν καταστροφολογούμε για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Και γιατί υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, όσος υπάρχει? Επειδή η προηγούμενη κυβέρνηση κατάφερε να βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο και κατάφερε να δημιουργήσει προϋποθέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης στην αγορά. Λέω λοιπόν, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτός ο δημοσιονομικός χώρος για τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Στοχευμένο μέτρο για τη μεσαία τάξη. Δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Την οποία εσείς αυξήσατε. Θα μπορούσε, όχι, δεν αυξήθηκε καθόλου η εισφορά αλληλεγγύης κατά την περίοδο τη δική μας. Ήταν ένα μέτρο. Ήταν ένα μέτρο το οποίο είχε πάρει. Δεν πάω στο παρελθόν, εγώ μιλάω για το μέλλον. Μιλώ για το μέλλον. Σας χαρίζω το παρελθόν. Κοιτάω μόνο το μέλλον. Τώρα, με ενδιαφέρει. Εντάξει, αυτό είναι ένα τσιτάτο το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτή. Αν το δεν θα είχατε κάνει βήμα. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτή τη συζήτηση. Λέω λοιπόν. Τι παραλάβατε το 2015. Παραλάβαμε άδεια ταμεία, 28% ανεργία, υποκατώτατο μισθό, μείωση μισθού. Και φτάσαμε το 2019 μία, να λέμε παραλάβαμε μία διαλυμένη χώρα, κυρία Κεφαλογιάννη, μία χώρα διαλυμένη που τη διαλύσατε εσείς. Πάμε λίγο παρακάτω. Θα μπορούσε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να χρησιμοποιήσει δημοσιονομικό χώρο για να καταργήσει το τέλος επιτιδεύματος. Το οποίο τέλος επιτιδεύματος τι είναι? Ένα χαράκι το οποίο επίσης το είχαν βάλει οι πρώτες μνημονιακές κυβερνήσεις για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν το καταργήσατε όμως. Για να μην ξεχνιόμαστε. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λέω λοιπόν ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος για να καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος. Πράγμα το οποίο τι σημαίνει? Ότι θα είχαμε μια στοχευμένη μεγαλύτερη ελάφρυνση προς τη μεσαία τάξη. Πάμε όμως λίγο παρακάτω. Δεν κυβερνάτε αυτά... όμως εσείς. Καλά τα λέτε. Το γνωρίζω. Και η κυβέρνηση θα κριθεί με τις δικές της επιλογές. Φυσικά. Έχετε δύο διαφορετικές στρατηγικές. Ενδεχομένως θα μου αναγνωρίσετε τη δυνατότητα να κάνω... λέει όχι, θα κάνετε το δικό μας πρόγραμμα. Να ασκήσω κριτική. Ναι, το δικό σας πρόγραμμα. Μέχρι πρώτη, βεβαίως. Αυτό είστε να καταλάβετε. Για κάποιο λόγο δεν πείσατε. Δηλαδή, το αναγνωρίζετε να αυτό. Ακούστε λίγο και γι' αυτό. Ότι στις εκλογές του Ιουλίου, 39,5% πήρε η Νέα Δημοκρατία, 31,5% πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, πράγματι, ένα τμήμα του ελληνικού λαού προτίμησε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Η δική μας δουλειά είναι να αναδεικνύουμε αντιφάσεις, να αναδεικνύουμε προβλήματα, να αναδεικνύουμε στοχεύσεις για να προσπαθούμε να πείσουμε για τη δική μας πολιτική στρατηγική. Ουσιαστικά αυτή είναι η πολιτική. Και μια ομολογία, τώρα, είναι και μια ομολογία ότι αυτά τα οποία λέτε ότι αν θα τα έκανε, θα τα επικροτούσατε, βέβαια, δεν προλάβατε να τα κάνετε εσείς. Ή δεν ήταν μέσα στις προθέσεις σας. Μα με συγχωρείτε. Δηλαδή η κατάρριψη φοράς αλληλεγγύης. Γιατί ως πότε θα είναι αλληλέγγυος ένας λαός ο οποίος υποφέρει? Ακούστε.
είχαμε. Στο να στηριχτεί η οικονομία. Ναι, ακούστε με κύριε Παπαδάκη. Και να έχουμε και πλεόνασμα. Είχαμε ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα για το 2020, για τον προϋπολογισμό του 2020, τα οποία χρησιμοποιούσαν το δημοσιονομικό χώρο που δημιουργούνταν από τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων στο 2,5%. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας επέλεξε να μην προχωρήσει σε αυτή τη μείωση. Μόνο εσείς ακούστε το ξέρετε. Άρα λοιπόν, αναμένουμε να δούμε. Ήταν προθέσεις όμως. Ήταν προθέσεις. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε. Δώστε μου κύριε Παπαδάκη, για 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα να πάω στην κυβέρνηση. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τον προϋπολογισμό του 2020 για να εξακριβώσουμε από πού θα γίνουν. Από πού θα εξοικονομηθεί ο ένα ζήτημα το οποίο όμως επίσης πρέπει να απαντήσει η κυρία Κεφαλογιάννη σε σχέση με την πολιτική της κυβέρνησης αφορά το γεγονός ότι ξέχασαν την αύξηση του κατώτατου μισθού, δεν είπαν τίποτα για το 2020 και όχι μόνο αυτό, αλλά εχθές χαρακτήρισαν μάλιστα τον ΣΥΡΙΖΑ με ακραία ρατσιστικό τρόπο, παρεπιπτόντως το αναφέρω αυτό, ως το οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ ή τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ ως οικονομικά από τη Ζιμπάμπουε. Έτσι, αυτό ήταν μια ακραία ρατσιστική δήλωση από τη μεριά μιας κυβέρνησης που θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική σε σχέση με τον τρόπο που αναφέρεται και μας είπε ότι η αύξηση των μισθών δεν διευκολύνει την ανάπτυξη. Δεν ενισχύει τη ζήτηση. Αυτά είναι τα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας τα οποία στην πραγματικότητα εξυπηρετούν τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους εργοδότες. Κύριε Κεφαλογιάννη, να ολοκληρώσουμε εσάς. Κύριε Παπαδάκη, νομίζω με τις εθνικές εκλογές του Ιουλίου ουσιαστικά ολοκληρώθηκε ο κύκλος της κρίσης και μπήκαμε στο νέο κύκλο. Σε ένα νέο κύκλο, ο οποίος σημαίνει ανάπτυξη για όλους, ανάταξη της μεσαίας τάξης και φυσικά προστασία των ασθενέστερων ομάδων. Δεν μπορούν να γίνουν όλα σε μία μέρα, όμως ήδη βλέπουμε ότι στους δύο μήνες η κυβέρνηση αυτή δείχνει ότι έχει το σχέδιο, τα αντανακλαστικά, την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα. Και έτσι και θα προχωρήσουμε. Άνοιξε λοιπόν ο νέος κύκλος μετά τις εκλογές. Ο διχαστικός λόγος, κύριε Τζανακόπουλε, των μνημονίων έχει ιτηθεί, έχει τελειώσει. Εμάς μας ενδιαφέρει τους η επόμενη μέρα, μας ενδιαφέρει το μέλλον, μας ενδιαφέρει να γίνουν στην Ελλάδα επενδύσεις. Γιατί μέσω των επενδύσεων θα δημιουργηθούν νέες και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Μας ενδιαφέρει η Ελλάδα να επανέλθει στην κανονικότητα. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει εμπιστοσύνη και εντός και εκτός χώρας. Και αυτή είναι η κατεύθυνση και ο στόχος. Τι σημαίνει κανονικότητα, κύριε? Άρα οι εργαζόμενοι δεν θα δουν αύξηση στις μισθούς του 2020. Όχι, βεβαίως αυτό που έγραψε η κυρία Παναγιωταρέα. Αυτή είναι η απόλυτη. Θεωρείτε ότι η κανονικότητα ήταν τα χρόνια του μνημονίου? Προφανώς όχι. Όταν λοιπόν. Περιγράφει και ως κανονικότητα το ενδυματολογικό. Είναι ωραία η κουβέντα μαζί σας. Ήταν σε ήπιους τόνους, με επιχειρήματα. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κεφαλογιάννη, κύριε Τζανακόπουλε. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Αυτό οφείλεται και στην παρουσία της Χριστίνας Κοραή και του Γιάννη Στρατάκη, αλλά και τη δική σας ανοχή, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι. Εμείς δεσμευόμαστε για μία ακόμα χρονιά ότι θα διατηρήσουμε ίσες αποστάσεις από όλα τα κέντρα εξουσίας. Βέβαια, αυτό το λένε όλοι. Αλλά ο καθένας έχει το χρωματισμό του. Εμείς έχουμε αχρωματοψία. Και θα το αποδείξουμε και φέτος. Καλημέρα, Ελλάδα. Καλημέρα.